Λοιπόν, παιδιά, είναι 1:10 το βράδυ. Αλλά είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο που έχει ένα stand με καϊπιρίνια και μας μιλούσε. Τον είχαμε συναντήσει άλλη μια φορά πριν από μερικές μέρες. Αλλά σήμερα μιλήσαμε για πάρα πολύ ώρα. Ζει πλέον στην φαβέλα Παδόν Παβοζίνιου Καντακιάλου, που είναι πολύ κοντά εδώ στην Κόπακαμπάνα. Έχει και ένα τηλεφερήκι να ανέβεις. Παλιά λέει ζούσα στη φαβέλα της Βαβυλώνια, αλλά ήμουν αναγκασμένος με τα ναρκωτικά, είχα όπλο, δούλευα εκεί. Όχι μόνο με τα ναρκωτικά. Είχε πόλεμο εκεί. Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για πόλεμο εδώ, όντως υπάρχει πόλεμος. Πολεμάνε μεταξύ τους. Λέει, έπαιζαν κάθε μέρα πυροβολισμοί. Σε κάποια σημεία. Βασικά αυτό έγινε στην Βαβυλώνια. Βαβυλώνια, ναι, στην πραγματικότητα εκεί. Αλλά όπως και να έχει, έφυγε από αυτόν τον τρόπο ζωής, μετακόμισε στην Παμπάμ Παβοζίνιου Καταγκάλου. Και τώρα φοβάται, γιατί τον ψάχνουν οι άνθρωποι από την Βαβυλώνια. Γενικά έχει πρόβλημα, αν τους συναντήσετε, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ένα όριο στην παραλία Κόπακαμπάνα. Είναι χωρισμένη στα δύο. Το ένα κομμάτι ελέγχει Τερσέιρο Κομάντο Πούρο TSP. Και το άλλο είναι ΣΕΠΕ, δηλαδή Κομμάτι Μπαμπέλιο. Και μιλήσε. Δεν είναι αναμειγμένη στο συγκεκριμένο παιχνίδι εδώ στην Κόπακαμπάνα. Εδώ δεν παίζει αυτό το παιχνίδι. Μιλήσει, είναι πολύ στη ζώνα ΕΣΥ. Αλλά όπως και να έχει, στην φαβέλα που μένει τώρα είναι άλλη ομάδα. Στην παλιά που ήταν πριν είναι άλλη ομάδα. Και επειδή έφυγε αυτόν τον τρόπο ζωής του, είπαν ναι, μπορείς να φύγεις, αλλά μην ξανάρθεις κλπ. Κρατάει τις αποστάσεις του, πλέον έχει γίνει πολιτής, προσπαθεί να τραβήξει και άλλους φίλους σε αυτόν τον τρόπο ζωής για να ξεφύγουν από την παρανομία και να μην καταλήξουν νεκροί. Και όταν λέμε παρανομία, τι ακριβώς συνομιλεί κιόλα? Διακίνηση ουσιών και όπλα και πόλεμο. Και χρησιμοποίηση όπλων. Δηλαδή, ενώ χρήση, όπλων. Χρήση, ναι. Ναι, χρήση όπλων. Εδώ έχουν το εξής αστείο. Όταν δουλεύεις αυτή τη δουλειά, να κάνεις ελαμέντο GCPF. CPF είναι σαν να λέμε αριθμός ταυτότητας. Αριθμός μητρώου. Αριθμός φορολογικού μητρώου, ας πούμε, που εμείς έχουμε γιατί ζούσαμε εδώ, αλλά όπως και να έχει. Εδώ ουσιαστικά στο διαγράφουν το μητρώο. Ναι, ας πούμε, εργάζομαι στην διαγραφή αφημί. Κατά μία έννοια, αυτό είναι το αστείο που. Δεν είναι και πολύ αστείο, αλλά είναι μια τραγική κατάσταση που. Κατά μία έννοια είναι. Ο κόσμος μπορεί να πει με πολύ απλά λόγια, κάπως χιουμοριστικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι λίγο το τραγικό. Ναι, τόσο αστυνομικοί, στρατιωτικοί, όσο άνθρωποι των εμπόρων ναρκωτικών κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά από διαφορετικές μεριές. Δηλαδή διαγραφή μη ποινικού, όχι ποινικού μητρώου. Αφημί, ας πούμε, για να το μεταφράσουμε ελεύθερα. Διαγραφή αφημί. Αντίστοιχα όμως, να πούμε ότι και από τις δύο μεριές συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς. Υπάρχει μια έντονη διαμάχη μόνιμη τόσο μεταξύ της κυβέρνησης και των αστυνομικών του στρατού εναντίον των εμπόρων, όσο και των εμπόρων μεταξύ τους. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου μας εξηγούνται εδώ νεαρός προηγουμένως που δεν μπορούμε να καταγράψουμε στην κάμερα γιατί όχι. Δεν θέσουμε σε κίνδυνο. Αλλά βέβαια, μπορεί να πάμε μαζί του την Παρασκευή για πασέιο. Θα κάνουμε ένα tour. Μας προσκάλεσε ναι. Στην φαβέλα του, Παβαουζίνιου, για να μας ξαναγήσει. Ναι. Είναι μια φαβέλα εδώ ακόμα στην Κόπακαμπάνα. Ναι. Και την Παρασκευή, την τελευταία μας μέρα εδώ στη Βραζιλία, θα πάμε. Πρώτη τελευταία, γιατί το Σάββατο πετάμε για. Ναι, αλλά την τελευταία. Ναι. Τελευταία ολόκληρη. Τελευταία πλήρη μέρα που θα βρισκόμαστε εδώ, θα πάμε να κάνουμε ένα tour. Με τον φίλο μας να μας δείξει τη δική του φαβέλα. Σε μερικά μέρη δεν μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο, σε μερικά μέρη θα μπορούμε, μας είπε. Όπου υπάρχουν άνθρωποι με όπλα, γενικά δεν μπορείς να τραβήξεις βίντεο, γιατί μετά τους εκθέτεις σε κίνδυνο τόσο προς την αστυνομία, γιατί υπάρχει το πρόσωπό τους σε βίντεο, όσο προς αντίπαλες ομάδες εμπόρων. Εδώ έχουμε τρεις κατά κύριο λόγο ομάδες, οι οποίες ονομάζονται το Μόντο Βερμέλιο, είναι η πρώτη. Στη συνέχεια έχουμε την TSP, Τερσέρο Κομάντο Πούρ. Ακολουθεί η μιλίσια, η οποία στην πραγματικότητα δεν διακινεί ουσίες κατά κύριο λόγο. Και η τέταρτη ομάδα ονομάζεται ΑΤΑ, Ανοίγος τους Αμίγους. Είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Έχουμε περίπου 1000 φαβέλες. Και ποιοι συνεργάστηκαν με ποιους? Τώρα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον στρατηγικό σχήμα, το οποίο έχει την ομάδα νούμερο 1 με την ομάδα νούμερο 4 να συνεργάζονται και την ομάδα νούμερο 2 με την ομάδα νούμερο 3, το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι πολύ πιο συνηθισμένο να έχουμε τους δυνατούς εναντίον των αδύναμων, κατά μία έννοια, σε στρατηγικά παιχνίδια, όπου έχουμε την πρώτη ομάδα κανονικά να
συνεργάζεται μάλλον με την δεύτερη και η τρίτη με την τέταρτη, αλλά το έχουμε πρώτη με τέταρτη και δεύτερη με τρίτη. Δηλαδή έχουμε τον Κομάντο Μερμέλιο να συνεργάζεται με τους ΑΝΤΕΑ και τους ΤΕΣΕΦΕ να συνεργάζεται με τους Μελισσιάνους, από ό,τι μας είπε ο νεαρός. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι οι ΑΝΤΕΑ με τους Μελισσιάνους να συνεργάζονται, σχηματίζουν τους λεγόμενους ναρκομελισσιάνους. Ναρκοτραφικάντες είναι απλώς οι έμποροι ναρκοτραφικάντες στα ισπανικά, για το πέρδεψα. Εδώ ουσιαστικά έχουν ναρκομελισσιάνους, δηλαδή... Όχι, και στα πορτογαλικά είναι. Δεν θα το κόσμο. Ναι, εδώ είμαστε ακριβώς μπροστά το Ρίο Ότον ή αλλιώς Χι Ότον Πάλαση, όπως το λένε εδώ οι τόπιοι. Αρχιδαμία είναι το τελευταίο σημείο με ανθρώπους στην παραλία της Κοπακαμπάνα. Αν κάποιος ψάχνει δηλαδή κάπου ένα σημείο με ανθρώπους, όσο πιο αργά γίνεται, κατά μία έννοια, θα το συναντήσει εδώ. Είναι εδώ στο Ότον Πάλαση. Παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι σαν να λένε όλοι... Μία η ώρα το βράδυ. Μία η ώρα το βράδυ είναι και έχει ακόμα κόσμο. Και εμείς... Κλείνουμε το μαγαζί, αλλά μαζευτήκαμε εδώ όλοι πριν το κλείσουμε. Θα κλείσουμε για εμείς το μαγαζί. Σιγά σιγά θα το κλείσουμε και θα το συνεχίσουμε από αύριο. Γιατί πήγε αργά και έχουμε δουλειά το πρωί. Παρόλο για άλλη μια φορά ξενυχτήσαμε. Μα είναι υπέροχη αυτή η νύχτα με αυτά τα ωραία κύματα, σκόβα καμπάνα, χαρούμενους ανθρώπους, χαμογελάνε, περπατάνε. Αυτή η ζωντάνια, ρε παιδί μου, λες και ξεχάστηκε να πάει για ύπνο κατά μία έννοια. Εδώ στην παραλία της σκόβα καμπάνα, όλοι έρχονται και θέλουν να ζήσουν αυτό το λατινοαμερικάνικο όνειρο, όπου έχουμε μόνιμο καλοκαίρι όλο τον χρόνο και ξεχνάμε να πάμε για ύπνο. Αυτό είναι το Ρίο ντε Τζανέιρο και αυτή είναι η Βραζιλία, παιδιά. Δεν θέλω να κοιμηθώ, γιατί η ζωή μου είναι πολύ ωραία για να χάσω έστω και ένα λεπτό. Αν κλείσω τα μάτια μου, χάνω μια ευκαιρία να δω αυτό που συμβαίνει εδώ. Και κατά μία έννοια, έτσι πορεύονται οι Βραζιλιάνοι γενικότερα. Δεν θέλουν να πάνε για ύπνο, γιατί η ζωή τους είναι πολύ ωραία. Από τη μία λέμε όλα αυτά αρνητικά με τις φαβέλες και τους γνωμούς, και μετά λέμε όλα αυτά τα ωραία. Είναι έχει διόψει, παιδιά. Τελικά, μήπως ο κίνδυνος να χάσεις τη ζωή σου αξίζει τον κόπο. Δημιουργεί αυτή την ορμή και την όρεξη και τη δίψα για να βγεις έξω και να ζήσεις τη ζωή σου. Τη στιγμή. Γιατί. Η αλήθεια είναι τόσο εδώ στην Κόπα Καμπάνα που είναι μια πολύ ακριβή γειτονιά, όσο στις Βαβέλες που έχουμε επισκεφθεί, οι άνθρωποι βγαίνουν πολύ αργά έξω και ξενυχτάνε. Και το χαίρονται. Το χαίρονται πραγματικά. Και λες τελικά, ποιανού το προνόμιο είναι, του πλουσίου ή του φτωχού? Γιατί στην πραγματικότητα και στις φτώχο γειτονιές και στις ακριβές γειτονιές όλοι έξω είναι. Το ίδιο κάνουν. Άρα πια λοιπόν, είναι. Λοιπόν, πάμε και εμείς για ύπνο. Άντε πάμε. Γιατί σιγά. Το παρατραβήξαμε πάλι. Καληνύχτα. Καληνύχτα λέμε.